Οι γυναίκες μπορούν, τολμούν και πετυχαίνουν, ήταν το μήνυμα που θέλησαν να δώσουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που στόχο έχει την ίση πρόσβαση των γυναικών σε εργασία, απολαβές και επαγγελματική ανέλυξη και τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και διαβίωσης προσφύγων, καθώς και την εξάλληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Στην ημερίδα, ομιλήτρια ήταν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία μίλησε για την εμπειρία της ως εργαζόμενη σε έναν μεγάλο οικονομικό οργανισμό όπως η Deutsche Bank και ως πετυχημένη επιχειρηματία στην εταιρεία ρούχων που ίδρυσε με μια φίλη της. Έχω δουλέψει, όπως είπατε, τόσα χρόνια στην Deutsche Bank σε ένα μεγάλο οργανισμό και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά άρχισα και ένα startup με τη Δήμητρα. Μιλάω από εμπειρία. Και σήμερα σας δίνω λίγο την εμπειρία μου και γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Η γυναίκα είναι αναγκασμένη να συνδυάσει πολλούς ρόλους. Δεν χρειάζεται να λέμε ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μητέρα, είναι σύζυγος, είναι εργαζόμενη, όλοι περιμένουν πολλά, δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις, στο τέλος της ημέρας λες πώς θα τα καταφέρω. Πιστεύω όμως ότι μία γυναίκα αξίζει να ρισκάρει στο επιχειρήν. Το λέω αυτό το ρισκάρι, γιατί είναι κάτι που συζητήσαμε, που είπατε και εσείς αναφερθήκατε. Και γιατί μιλάω για το ρίσκο. Μιλάω για το ρίσκο γιατί το ρίσκο δεν περιορίζεται μόνο στον οικονομικό τομέα, όπως πιστεύουν αρκετοί. Όσο παράδοξο και να σας φαίνεται και να σας ακούγεται, όταν ιδρύσεις μια επιχείρηση, το μεγαλύτερο ρίσκο δεν είναι να χάσεις το κεφάλαιό σου. Είναι ένα μεγάλο άγχος, αλλά δεν είναι σίγουρα το μεγαλύτερο ρίσκο. Αυτό που είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να χάσεις για πάντα το κουράγιο και την πίστη στον εαυτό σου. Η Τέρψης Κουλαμητρακούδη κατέθεσε την εμπειρία 40 χρόνων από τη δική της επιχείρηση που ξεκίνησε ως μια μικρή οικογενειακή και γιγαντώθηκε στη συνέχεια. Οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν γιατί είναι επικοινωνιακές, είναι διορατικές, είναι επίμονες, υπομονετικές, μπορούν να κάνουν σωστή διαχείριση εξίσου με τους άντρες. Απλώς το επιχειρηματικό πλαίσιο το οποίο ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω των οικονομικών συνθήκων. Η συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Βίλκη Αντωνιάδου, υπεύθυνη Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών Βορείου Ελλάδος. Η σημερινή εκδήλωση θέλει να προβάλλει τη γυναική επιχειρηματικότητα. Οι γυναίκες σήμερα, παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, όπως και σε άλλους τομείς, και στην επιχειρηματικότητα έχουν ένα δυναμισμό, μια ικανότητα να ανταπεξέρχονται τις δυσκολίες και να τα βγάζουν πέρα ακόμα και σε αντίξωες συνθήκες. Με παρουσία σε 17 ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών υπερασπίζεται εδώ και 65 χρόνια με σθένος τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα του πολίτη και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.